Εδώ είμαστε. 12 και 25, βλέπεις. Είναι τι η εκπομπή Tourism 24. Ωραία. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω το μικρόφωνο. Ελένη Μπούντου, φυσικά πίσω το μικρόφωνο εννοείται. Ωραία, διότι και οι τρεις είναι στην Αθήνα. Στείλαμε ό,τι καλύτερο έχουμε. Πραγματικά, ό,τι δηλαδή. Καλύτερο η ελίτ, όπως τα λέει ο Σταύρος Κόλκας, ναι, είναι στην Αθήνα. Για αυτό το παιχνίδι σήμερα, το οποίο όπως καταλαβαίνετε θα έχουν πάρα πολύ δουλειά και οι τρεις. Έτσι, και ο Σταύρος και ο Δημήτρης και ο Άκης. Οπότε πρέπει να είναι και οι τρεις εκεί. Δηλαδή έχει πάρα πολύ δουλειά σήμερα το παιχνίδι. Δεν θέλω να το μελετήσω, αλλά ξέρεις τι έχει να γίνει σε περίπτωση που. Τρεις τελίτσες. Ναι, που αν τα βάλεις κάτω, ρε παιδί μου, έχεις περισσότερες πιθανότητες. Κάτι τέτοιο. Γιατί είσαι αρνητικός. Θα το πάμε 33-33-33 και εμείς. Είσαι πάρα πολύ απεσιόδοξος και το κατάλαβα απ' έξω. Ναι, είμαι. Δηλαδή τέτοια είμαι. Μέρα. Καταρχάς, ποια μέρα υποστηρίζει ότι έχει γενέθλια αυτός ο σύλλογος που ούτε σε αυτό έχει. Σήμερα τώρα, όντως. Κοίταξε, βάσει καταστατικού ναι. του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ σήμερα. Το 5 Απριλίου που γράφει η ΠΑΕ τι είναι. 20 Απριλίου, συγγνώμη. 20 Απριλίου. Αυτό αναγνωρίζει η ΠΑΕ. Αλλά το άρα σήμερα γιορτάζει ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, ο σύλλογος. Η μητέρα του σύλλογου. Μπράβο, και 20 του μήνα γιορτάζει ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ. Εντάξει, οκ. Okay. Πέρσι πότε είχε γίνει το ΕΠΟ στο Μέγαρο. 20 δεν είχε γίνει. 20 είχαμε φτάσει 21η στην πορεία της γιορτής. Μετά από 4 ώρες καθυστέρηση. Ναι, σωστά. 21. Ωραία, πολύ ωραία. Δεν πιστεύω να έχει φέτος τίποτα τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Πού θα το δεις το παιχνίδι. Τι ωραία, είχαμε περάσει φέτος. Πέρσι, εδώ. Ναι, ναι, εδώ κάπου όμως συγκεκριμένα έχεις τη δυνατότητα να πας και να το δεις το παιχνίδι. Κοίταξε. Εδώ θα το δω γιατί εγώ έχω δουλειά. Εσύ έχεις και το live. Εγώ έχω δουλειά. Ωραία. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ που δεν έχουν δουλειά εκείνη την ώρα. Ωραία. Παίρνουν τηλέφωνο στο 2310, 287 και 38 και παίρνουν αμέσως πρόσκληση για να πάνε στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζα στην Καζίνο Θεσσαλονίκη να δουν από τη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Να σου πω κάτι, τι ωραίο και αυτό έτσι, να μην έχεις υποχρεώσεις γραψίματα όπως εμείς. Βεβαίως. Καλή ώρα, να πάρεις την παρέα σου. Βεβαίως. Να πάτε και στο Regency σε οθονιάρες να αράξεις. Άφθονη μπύρα για όσους κερδίσουν μια διπλή πρόσκληση. Ακριβώς. Έχει απεριόριστη μπύρα. Θα έχει και Πάμπλο Γκαρσία εκεί. Ωραία, δηλαδή. Και θα πάτε να δείτε το παιχνίδι. Και σχολιάζουμε τον Πάμπλο. Ωραία, θα πιείτε τις μπύρες σας. Και θα έχετε Πάμπλο Γκαρσία εκεί για να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Ωραία. Φυσικά στην παρουσίαση θα έχω Γιώργο Συρίγο. Εντάξει, τι καλύτερο από αυτό. Ωραία. Οπότε δηλαδή κάτι καλύτερο δεν βλέπω για τις 7 η ώρα σήμερα. Ωραία, να κάνετε. 23-10-287-38 τηλεφωνικά. Παίρνετε τηλέφωνο στην Μαριλής έξω και παίρνετε. Διπλή πρόσκληση για να πάτε σήμερα στο θέατρο Βεργίνα, στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, να δείτε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ. Θα δώσουμε αρκετές προσκλήσεις μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Έτσι, έτσι. Διπλή πρόσκληση. Ναι, δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε, ξέρω εγώ, πέντε και οι πρώτοι πέντε που παίρνετε. Υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα, οπότε παίρνετε και παίρνετε τηλέφωνο και μαζί εξασφαλίζετε και διπλή πρόσκληση για να πάτε στο θέατρο Βεργίνα. Λοιπόν. Τι γίνεται τώρα, για πες τι έχουμε σήμερα. Τι γίνεται, λοιπόν, έχουμε τρεις απεσταλμένους στην Αθήνα από χθες το απόγευμα. Μαζί με την αποστολή του ΠΑΟΚ και ποιοι ταξίδεψαν. Έτσι. Είχαμε έτσι διάφορα πρόσωπα που είδαμε στο αεροδρόμιο. Να μας πούνε για Πρίγιοβιτς, να μας πούνε τι λέει ο γιατρός της ομάδας για την κατάσταση του Πρίγιοβιτς, ο οποίος επανήλθε σε χρόνο ρεκόρ. Μάλιστα. Σκύλι, έτσι εντός εισαγωγικών. Σκύλι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Να το δούμε όμως, αν είναι για να παίξει, γιατί. Είναι πολύ περίεργο τραυματισμό, δεν είναι κάτι. Κοίταξε, πολύ εύκολο. Και μόνο το ότι συμμετέχει σε αποστολή σημαίνει ότι μετράει αντίστροφα. Μπορεί σήμερα όντως να κοπεί από την 18άδα. Ναι. Αλλά και μόνο ότι πήρε, κατεβαίνει, παίρνει έτσι μια πρώτη γεύση μετά τον τραυματισμό του. Ναι. Είναι σημαντικό. Ναι. Δώρα δεν έχουμε εμείς, λαμπάδες και τα σχετικά. Όχι. Έχω κάποια τέτοια ενημέρωση, παιδιά, σήμερα. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση σήμερα. Λοιπόν, δεν θέλω να μου ξεχνάτε το βόλιο το οποίο χθες. Έχουμε δύο λαμπάδες. Και δύο λαμπάδες, λοιπόν. FM και ενώ λαμπάδα, ωραία. Και κερδίζετε δύο. Δεν έτσι. Είσαι νονός, έτσι. Ναι. Βλέπω, δεν τα λοιπόν, σκέφτεσαι. Όχι, δεν τα σκέφτομαι. Με φανέλες ΠΑΟΚ. Δύο λαμπάδες με φανέλα. Και με φανέλα ΠΑΟΚ και η λαμπάδα. Αυτά είναι. Τι λέτε, ρε. Αυτά είναι. Παιδική φανέλα. Κανονική. Τι λες. Δηλαδή και μόνο για τη φανέλα που λέει ο λόγος. Παιδιά, δηλαδή, επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλοί νονοί που έχουν σφιχτεί πάρα πολύ τέτοιες εποχές. Ωραία, που είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολες. Ωραία. FM και ενώ λαμπάδα. Δύο έχουμε. Μια λαμπάδα πάω και με φανέλα πάω και όλα αυθεντική. Ωραία. Στέλνετε το μήνυμα, μπαίνετε στην κλήρωση. Στο τέλος, 2 η ώρα, κληρώνουμε τους δύο νικητές που θα πάνε στο βαφτιστήρι τους. Αγοράκι, κοριτσάκι. Έτσι πλέον. Βέβαια και τα κοριτσάκια, εγώ θα πάρω στο κοριτσάκι μου φανέλα. Εσύ είσαι κοινωνά. Βέβαια, γι' αυτό εγώ σκέφτηκα τη λαμπάδα. Ενώ εσύ. Ούτε καν το θυμήθηκες. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και βόλεϊ έχουμε που σε εκνεύρισε. Βόλεϊ έχουμε χθες, το οποίο μας χάρισε ένα πολύ έτσι ευχάριστο απόγευμα Μεγάλη Τρίτη, έτσι μέσα στην κατάνοιξη.
και στην προσευχή, ρε παιδί μου. Σκέψου και την Πέμπτη, που είναι και 9 η ώρα το βράδυ, τη Μεγάλη Πέμπτη. Θα έχουν πάει και στην εκκλησία περισσότεροι που θα πάνε στο γήπεδο μετά. Σαφέστατα. Όσοι πάνε, τέλος πάντων. Σαφέστατα. Θα έχουμε και Γιάννη Παρασκευαίδη μετά στην πορεία. Ναι, ίσως, και μια... ίσως να έχουμε και κάτι από, για αυτό το παιχνίδι περαιτέρω. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα παιχνίδια που είναι σε πλήρη εξέλιξη από χθες. Αύριο είναι το δεύτερο μάτσο. Πάω χθες νίκησε 3-2 στο tie break το Παναθηναϊκό. Ένα παιχνίδι που. Εντάξει, ακόμα και. Επειδή μου τώρα εμείς το βλέπουμε το βόλι μέσα σε δύο παιχνίδια. Αλλά δεν νιώθουμε και πολύ μόνο τώρα. Εντάξει, μην λέμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ το παραδέχομαι, δεν νιώθω, ρε παιδί μου. Ναι, το βλέπω, με ενδιαφέρει, αλλά μέχρι εκεί. Βγάζει εκνευρισμό. Δηλαδή, ναι, είναι στιγμές που εξοργίζομαι. Χτες ήσουν έξω φρενών. Καταρχάς, εξοργίζομαι με παίχτη ο οποίος δεν παίζει γιατί έχει ζαλάδες. Αυτό ήθελα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Θέλω έτσι να πει στον κόσμο γιατί. Ημιτελικός Α1. Γιατί λες τον Στάροβιτς τον αποκαλεί Λούκας. Για αυτό το λόγο. Για ποιο? Γιατί είχε ζαλάδες και δεν έπαιξε. Και δεν θα παίξει ούτε αύριο μάλλον. Καλό είναι. Καλό είναι αυτό. Εντάξει. Καλό είναι αυτό. Αν δεν έμπαινε ο Τακουρίδη στο πέμπτο σετ να τα κάνει λίγο άνω κάτω με τις φωνές και με αυτά. Και ο Σωτηρίου που άλλαξε λίγο το ρυθμό. Αυτό το, βρώμα αυτό ήταν το blackout που παθαίνουν, ρε παιδί. Βρώμα ήταν τα πράγματα. Το ανεξήγητο blackout εκεί που έχουν. Σε κάποια φάση ήταν σε τείχο την μπάλα, ρε. Σε κάποια φάση εκεί τρίτο τέρατο σετ ήταν σαν να πετούσε την μπάλα σε τείχο. Γυρνούσε πίσω όλη την ώρα. Τίποτα, θα μας τα εξηγήσουν και τα παιδιά που ήταν στο γήπεδο, πώς το είδαν. Εντάξει, εννοείται το ποδοσφαιρικό θα είναι στο πρώτο κομμάτι του ενδιαφέροντο σήμερα. Θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη και με τον Σταύρο που είναι στην Αθήνα να μας μεταφέρουν από εκεί όλα τα τελευταία νέα. Τι να γίνει και με το Πρίγιοβιτς που λες και εσύ, γιατί όπως για να το κάνουμε, ακόμα και λίγες πιθανότητες να είναι να αγωνιστεί, είναι με την αποστολή για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του. Έχει περάσει μήνας. Όχι, είναι. Δεν πρέπει να έχει περάσει μήνας. Είναι ακριβώς η ημέρα που επιστρέφει. Δηλαδή, αν σήμερα καταγράψει λεπτά συμμετοχής, θα μιλάμε για επιστροφή μέσα σε 30 μέρες. Άρα είναι ένας μήνας. Το πρόβλημα που είχε πάθει στον ώμο του την πρώτη φορά. Όταν ήταν ακόμη στην Λέγκια, ναι. Επανήλθε μετά από 46 ημέρες. Που έκανε ντεμπούντο με τη φανέλα, ναι, του ΠΑΟΚ στο μάτσο με τον Πανετολικό. Εντάξει, να δούμε. Είχε πάθει εκεί αρχές Δεκεμβρίου, στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη, τέλος πάντων. Mm-hmm. Αν θα είναι στη διάθεση του Βλαντανίβιτς. Και βέβαια, αν είναι. Μπορεί και να βοηθήσει έτσι, γιατί είναι γι' αυτό ένα θέμα. Αλλά να σου πω και άμα είναι, ρε παιδί μου, να τον χάσεις. Γιατί ξαναλέω, ο τραυματισμός είναι περίεργος. Δεν είναι. Ήταν μια θλάση, δούλεψε μια εβδομάδα, δύο και μπήκε και έπαιξε. Είναι λίγο περίεργο τραυματισμό και από εκεί που νομίζω ότι είσαι καλά, μπορεί πάλι ένα χτύπημα να σε αφήσει έξω. Γι' αυτό το λέω για τον Πρίγιοβιτς. Και επειδή φέτος γενικά την έχουμε φάει στον νόμο πολλούς, από τον Γκόμεζ, από τον Πρίγιοβιτς, από τον Σάιμπερ, ναι, είναι λίγο, πρέπει να έχουμε λίγο το νόμο μας. Γιατί και, αν θυμάσαι καλά, και ο Γκόμεζ έτσι είχε πάει. Εντάξει, άλλο θέμα ο Γκόμεζ, έτσι. Αλλά πάλι όμως είναι κάτι πολύ περίεργο. Τέλος πάντων. Πάντως να σου πω κάτι. Μετά το πάθημα εντός εισαγωγικών με τον Μιστακίδη, που δεν φαινόταν κάτι σοβαρό και στην πορεία προέκυψε αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι και τον κρατάει εκτός αγωνιστικής δράσης για πόσους μήνες. Mm-hmm. Με τον Βαρέλα, ο οποίος τελικά ακολούθησε κανονικά και αυτό στην αποστολή. Ναι. Μετά το μάτς της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, ήταν πιο σφιγμένοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή φαίνεται κάτι σοβαρό. Θυμάμαι να μιλάω και με τους ανθρώπους. Θα δούμε, θα δείξει αύριο. Ξέρεις, ήταν, ναι, όλοι ένα, ναι, πιο χαμηλά τους τόνους. Γενικά από τον Παναθηναϊκό το πηγαίνουν το παιχνίδι, έχουν ανεβάσει αρκετά τους τόνους. Το έχουν κάτι σαν τελικό, είναι η αλήθεια. Δηλαδή σαν να σήμερα παίζει την πρόκριση και όχι και στο δεύτερο παιχνίδι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός που ήρθε εδώ πέρα την Κυριακή και γλίτωσε με 3 γκολ. Πλέον θα έχει όλους όσοι του λείπανε την Κυριακή, πλην του Λούντα, αν θυμάμαι καλά. Που είναι καλή απουσία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει καραμέλα το ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά παιχνίδια, λες και στον ΠΑΟΚ. Ναι, δύο διαφορετικά παιχνίδια. Ναι. Πρόκειται δηλαδή το παιχνίδι της Κυριακής του πρωταθλήματος με αυτό του κυπέλου, εννοώ, ναι, αυτά τα δύο. Θα είναι δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια, λες και στον ΠΑΟΚ το προσεγγίζουν διαφορετικά. Ναι. Δεν αντιλήφθηκαν το πώς έρχεται ο Παναθηναϊκός, με ποιο σκεπτικό ήρθε στην Θεσσαλονίκη και με ποιο σκεπτικό θα παραταχθεί στην Λεωφόρο. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και με τον Δημήτρη Τσομπατζόγλου και με τον Σταύρο Τακόλκα και με τον Έξεξ Λόγλου, αν χρειαστεί βέβαια, στην πορεία. Και αλλιώς είναι και οι τρεις εκεί. Εσείς μην ξεχνάτε, FM και NO, λαμπάδα στο 54526 για τις δύο λαμπάδες ΠΑΟ που πληρώνουμε μαζί με φανέλα. Του ΠΑΟ θα πληρώσουμε στις 2 η ώρα τις δύο λαμπάδες. Ό,τι καλύτερο αυτή την εποχή, ειδικά όσοι είστε νονοί. Έχετε καταλάβει ότι τα πράγματα είναι ζωρικά, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά αυτή την εποχή όταν χρειάζονται και τέτοια δώρα. Πρώτη ώρα μαζί μας είναι φυσικά ο Μπειρατής. Σήμερα Τετάρτη εννοείται και
και το παιχνίδι στις τηλεοράσεις και κάθε Τετάρτη ο Κώστας Αχπάζης επιλέγει για εσάς πατροπαράδοτη κλασική ροκ από περασμένες δεκαετίες και μάλιστα μείον ένα ευρώ σε όλες τις βαρελίσιες μπύρες σήμερα στον Πειρατή που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα. Πρώτη ώρα φυσικά μαζί μας και η Αναδομό που κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και κάνει 10 άτοκες δόσεις αντί για 6 που ήταν μέχρι τώρα για όλη την επαιτειακή χρονιά. Στην Αναδομό μπορείτε να ανακαινήσετε τον μπάνιο σας, στο σπίτι σας, το παιδικό σας δωμάτιο, την κουζίνα, όλα γρήγορα μέσα στις ημερομηνίες που λένε, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Η Αναδομό που είναι δίπλα και στην ΚΑΕΠΑΟΚ μπορείτε να μπείτε και στο anadomo.gr για να δείτε τις προσφορές της εταιρείας. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, και επιστρέφοντας θα πάμε Αθήνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τι μια παρατέταρτο ρε παιδιά, τρεις λέξεις έχουμε πει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε πάω 24 με αναπληρωματικό team γιατί και οι τρεις συνάδελφοι, ακριβώς, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός. Και ο ΠΑΟΚ έκανε, αλλά αυτό δεν το λέτε. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Δεν το λέτε. Λοιπόν, ποιοι είναι οι βασικοί του ΠΑΟΚ και ποιοι όχι, έτσι. Ναι, σωστά έτσι όπως το θέτεις, δεν έχεις άδικο. FM και ενώ λαμπάδα στο 45-26 για να μπείτε στην κλήρωση για τις δύο λαμπάδες του ΠΑΟΚ μαζί με φανέλα δώρο κιόλας. Ό,τι καλύτερο για το βαθιστήρι σας. Τώρα, φίλε 151, επειδή ήρθε ένα κενό μήνυμα, κάνε λίγο την προσπάθειά σου ξανά γιατί ήρθαν δύο κενά μηνύματα. Και βέβαια 23, 12, 87 και 3 οχτάρια. Παίρνετε τηλέφωνο για να κλείσετε τη διπλή πρόσκληση σήμερα στις 7 στο θέατρο Βεργίνα στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη ή το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό σε τεράστια οθόνη με τα καλύτερα οπτικοακουστικά μέσα. Απεριόριστη μπύρα. Κληρώσεις πλούσιων δώρων, ταξιδιών και αυθεντικών προϊόντων του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά σήμερα στον Παύλο Γκαρσία. Ακριβώς. Σήμερα σε 7 λοιπόν. Όσοι θέλετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να πάτε μια διπλή πρόσκληση κατευθείαν με το τηλέφωνο 23-12-7-3-8 και να πάτε το απόγευμα να δείτε το παιχνίδι από εκεί μαζί με τον Παύλο Γκαρσία. Απαραίτητη λοιπόν, προϋπόθεση να είστε άνω των 21 πολύ ετών. Πολύ σωστή, έτσι, φίλοι και συνάδελφοι. Πάρα πολύ σωστή συνάδελφος. Υπάρχει και ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ, έτσι. Σήμερα γιορτάζει ο ΑΣ ΠΑΟΚ. Τα λέγαμε και σίγουρα. Πριν. Ναι, το κλειδώνεις τώρα εσύ αυτό δηλαδή. Αφού υπάρχει ανακοίνωση ότι γιορτάζεται 91 χρόνια. Χρόνια πολλά λοιπόν. Χρόνια λοιπόν. Χρόνια πολλά λοιπόν. Πολλά σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων και η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ συνώνυμο της περηφάνειας της ανακοίνωση. Κοίταξε, 20 του μήνα θα αναφέρουμε και αυτή τη ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει. Εδώ είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις ανακοινώσεις. Ναι, υιοθετούμε, να ξέρω. Σε κάθε φωνή. Ναι, οκ. Κοίταξε, όπως ανέφερε πριν και ο Δημήτρης, θα μας τα πει βέβαια και αυτός ποια ημερομηνία αναγνωρίζει και αποδέχεται. Ναι, ναι. Και σε άλλες ομάδες σημαίνει αυτό. Ναι, το καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Okay. Απλά να ξέρω τι να υιοθετήσουμε κι εμείς. Δηλαδή, να ανακοινώσουμε, να υιοθετούμε, να ξέρω. Γενικά, εμείς θα το λέμε ο Απρίλιος του ΠΑΟΚ. Και ωραία. Ξεκινάμε. Πολύ ωραία. Από 10, 12, 20, γενικά ωραία. Μέσα στον Απρίλιο θα γιορτάζουμε. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ συνώνυμο της περηφάνειας, της αντίστασης στο κατεστημένο, του ονείρου για το αύριο και της κατάκτησης στόχων και τίτλων, με καθαρό τρόπο γιορτάζει την 91η επέτειο από την ίδρυσή του, όντας πιο δυνατός από κάθε άλλη φορά. Με τα δύο μεγαλύτερα ιδιόκτητα γήπεδα της χώρας, την Τούμπα και το Παλατάκι στην κατοχή του, οικονομικά υγιής, πολύ σημαντικό, διεκδικεί διακρίσεις και καθαρούς τίτλους σε όλα τα αθλήματα, γεμίζοντας περηφάνεια τους πολυπληθείς οπαδούς. Η ναυαρχίδα σαφώς του ΠΑΟΚ, το ποδοσφαιρικό τμήμα, υπό την ηγεσία του Ιβάν Σαββίδη, πρωτοστατεί στο έργο κάθαρσης, όπου ανακοίνωσε, βλέπεις έτσι, του ποδοσφαίρου και του ελληνικού αθλητισμού. Αλλά έχουμε τον Δημήτρη, τον Τζορμπατζόγλου, στην παρέα μας, να μας πει ποια ημερομηνία αποδέχεται εκείνος. Δημήτρη, ό,τι τι γίνεται. Okay. Σήμερα δηλαδή. Άρα υιοθετούμε, τελείωσε, αυτή είναι. Δημοκρατικά. Σήμερα, ωραία, χρόνια πολλά λοιπόν. Εντάξει, τελείωσε. Άρα σήμερα είναι η γιορτή. Okay. Ξέρετε ότι με τον κύριο Κατσαρή, από παλιά, είναι αποδεκτές οι απόψεις. Με τα χρόνια τις αποδέχαν και οι υπόλοιποι. Σωστά. Και τώρα υπάρχει ένας σεβασμός. Δεν έχει ακολουθήσει η ΠΑΕΠΑΟΚ όμως μέχρι στιγμής. Μέχρι τώρα μία η ώρα δεν έχει ακολουθήσει ακόμη. Να γράψει κάτι, να σχολιάσει κάτι. Παράληψη. Ναι. Θα το κάνει 20 του μήνα μάλλον. Πάντως το θέμα αυτό το έχουν και άλλοι σύλλογοι, το λέγαμε και τις προάλλες, ακόμα και η Λίβερπουλ δίστανται απόψεις που το διαβάζαμε πριν από καμιά 15 μέρες. Ότι άλλη ημερομηνία γεννήθηκε η ιδέα, άλλη ημερομηνία έπεσε υπογραφές. Και ναι, είναι γενικώς υπάρχουν έτσι διάφορα τέτοια ζητήματα. Είναι ένα από τα κλασικά θέματα του Απριλίου που υπάρχουν κάθε φορά, κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά επειδή τώρα έχουμε πάει. Πέσει σε περίοδο πολλών αγώνων, ναι. Γι' αυτό έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Όλα καλά. Καλώς ωραία. Τι γίνεται, Δημήτρη? Όλα καλά, εσείς? Τι λέει η Αθήνα? Τι καιρό βρήκατε? Η Αθήνα μυρίζει πολύ ωραία.
Να σα το πω, αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση χθες το βράδυ. Ναι. Υπάρχει αυτή η ανοιξιάτικη μυρωδιά εδώ στο. Όπου υπάρχει πράσινο, τέλος πάντων. Εντάξει. Μάλιστα. Και μυρίζει πολύ ωραία. Άρα είναι, δηλαδή σου δημιουργεί μια ευχάριστη διάθεση. Με ανεβασμένη διάθεση στην Αθήνα, η απεσταλμένη του ΠΑΟΚ. Όλος ο κόσμος. Πλησιάζει η Πάσχα. Και εντάξει, είναι όλοι σε καλή διάθεση. Το βράδυ κάποιοι θα είναι σε καλύτερη διάθεση. Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι ποιοι θα είναι. Θα το δούμε, όμως εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε. Δημήτρη, σήμερα το παιχνίδι στις 7, ο πρώτος ημιτελικός. Να κάνω μία παρένθεση, γιατί στέλνουν μηνύματα ότι έχει ανεβάσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κάτι στην σελίδα της στο Facebook και όντως αναφέρει ότι βάση καταστατικού είναι σήμερα, βάση ημέρας ίδρυσης λοιπόν είναι στις 24. Βάση Παοκτσίδικης Τρέλας, ημερομηνία δεν έχει καμία σημασία. Πολύ ο δικέφαλος είναι 91 ετών και γεμίζει καθημερινά τις ζωές μας με σπάνια συναισθήματα. Τα καλύτερα έρχονται. Ωραία. Ορίστε λοιπόν και το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και πάμε στα δικά μας. Ωραία. Μια χαρά. Πάντως πέρσι ξαναλέω ότι είχε γίνει 20 Απριλίου, το θυμάμαι χαρακτηριστικά το σκηνικό όλο στο Μέγαρο. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Λοιπόν, σήμερα είναι φυσιολογικό το παιχνίδι να είναι σε πρώτο πλάνο. Είναι το πιο σημαντικό της σεζόν μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι? Αυτό το παιχνίδι, το σημερινό. Ναι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και το μάτς με τον Άγιαξ στη Τούμπα. Εντάξει, παίζονταν μια μεγάλη πρόκριση, αλλά ναι, και σήμερα είναι πρώτος αγώνας, γιατί το δεύτερο θα είναι ακόμη πιο σημαντικό, ναι, της Τούμπας σε λίγες εβδομάδες. Είναι ένα μεγάλο μάτς, είναι παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς εδώ και πόσες εβδομάδες. Κρίνονται πολλά και ομάδες και πρόσωπα και όλοι στο σημερινό παιχνίδι, και νομίζω ότι και πέρα από τους φίλους των δύο ομάδων, ακόμα και οι ουδέτεροι το περιμένουν να δουν το βράδυ και σήμερα και αύριο στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ τα πιο μεγάλα παιχνίδια της χρονιάς. Δημήτρη, είναι υπερβολικό να πούμε ότι ο ημιτελικός αυτός καθορίζει τη χρονιά, αν είναι πετυχημένη ή αποτυχημένη, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως εξελίχθηκε φέτος σεζόν? Ότι αυτά τα δύο παιχνίδια... Για το Παναθηναϊκό δεν ξέρω. Για το Παναθηναϊκό, εντάξει, τώρα πρέπει να το ζήσεις για να αντιληφθείς τώρα στόχους κτλ. Για τον ΠΑΟΚ, επειδή νομίζω ότι μέσα από τις συζητήσεις, μέσα από τις απόψεις που εκφράζει και ο Σαββίδης, γιατί ο πρώτος που έχει δικαίωμα να θέσει στόχους είναι ο Σαββίδης, φυσικά. Έχουμε καταλάβει όλοι ότι νούμερο ένα στόχος είναι η κατάκτηση του κυπέλου, και το έχει πει και εντός ομάδας. Και ο δεύτερος στόχος είναι η παρουσία και πάλι στο Champions League, στα προγραμματικά του Champions League της επόμενης περίοδου. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα επικίνδυνο το τι γίνεται όταν χάνεις το στόχο. Στον ΠΑΟΚ, τι να πω τώρα, καλός ή κακός, όταν χάνονται μερικοί στόχοι, και ειδικά τελευταία χρόνια όταν χάνονται ο στόχος του κυπέλου, είναι σαν να χάνεται όλη η χρονιά. Είναι σαν να χάνεται η γη κατά τα πόδια μας. Και αυτό είναι λίγο υπερβολικό είναι. Γιατί ναι μεν, εντάξει, βάζεις ένα στόχο, μπάλα είναι, και ειδικά στο κύπελο, εντάξει, πολλά μπορεί να γίνουν σε ένα μάτς και να μην τα καταφέρεις. Θα δούμε στην πορεία. Θα δούμε στην πορεία της χρονιάς πώς θα φτάσει, τι θα πετύχει, πώς θα το πετύχει, και στο τέλος θα βάλουμε συμπεράσματα όλοι μας και θα περιμένουμε να ακούσουμε και τους υπευθύνους, κυρίως τον μεγαλομέτοχο, για το τι θα θεωρήσει και τι θα κρατήσει δηλαδή από τη φετινή σεζόν για να χτίσει πάνω στην επόμενη. Ναι. Δημήτρη, αλλά ότι είναι ο πρώτος στόχος του ΠΑΟΚ το κύπελο είναι νομίζω δεδομένο. Ναι. Χτες έτσι στο αεροδρόμιο, στην πτήση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, τι κλίμα εισέπραξες από παίκτες, από τεχνικό εκεί επιτελείο, από όλους τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα, για το παιχνίδι, για το πώς το προσεγγίζουν? Είναι φανερό ότι πρόκειται για διαφορετικό ταξίδι, μια διαφορετική αποστολή. Δεν είναι ένα μάτς πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο ή με τον Πανίνο, ξέρω εγώ. Είναι ένα πολύ μεγάλο μάτς. Υπάρχει μια αγωνία, το καταλαβαίνεις, υπάρχει μια ανυπομονησία. Είναι φανερή έτσι, η αλλαγή και στις διαθέσεις και στα πρόσωπα.
σφιγμένοι όλοι. Είναι αυτό το άγχος που υπάρχει πριν από τελικούς, γιατί είναι κάτι σαν τελικός και το σημερινό παιχνίδι. Λογικά όλοι έχουν καταλάβει τη σημασία του παιχνιδιού. Έλληνες, ξένοι, μικροί, μεγάλοι, παίχτες, προπονητές. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι κανείς επηρεάστηκε και φυσίχασε από ό,τι συνέβη την Κυριακή. Και βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να φανούν και στο γήπεδο, δηλαδή να αποδειχθούν. Γιατί πολλές φορές τα λέμε πριν τους αγώνες και μπαίνει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο και σου δείχνει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και νομίζω ότι το παιχνίδι της Τετάρτης, δηλαδή το σημερινό, υπήρχε στο μυαλό των παικτών του ΠΑΟΚ πριν ακόμη από το μάτς της Τούμπας, του πρωταθλήματος. Άσχετα αν δεν φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο λόγω της τριάρας, έτσι. Το είχαν στο μυαλό τους πολύ έντονα. Ναι, ναι. Όση σημασία αγώνα, είναι βέβαιο ότι όλοι καταλαβαίνουν πόσο κρίσιμο είναι το παιχνίδι και επαναλαμβάνω, το έχουν ακούσει και από τον μεγαλομέτωχο και τον προπονητή τους και από όλους. Για να γνωρίζουν τι ακριβώς παίζεται. Τώρα όσον αφορά την ιδιαιτερότητα αυτή καθ' αυτή του 90 λεπτού του παιχνιδιού, δηλαδή τι είναι Παναθηναϊκός, τι είναι Λεωφόρος, τι είναι Μπέρκ, τι είναι ό,τι σημαίνει Παναθηναϊκός, εκεί σίγουρα νομίζω ότι χρειάζεται μια ειδική προετοιμασία. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, ότι αυτά τα μάτς κρίνονται σε λεπτομέρειες, κρίνονται σε προσωπικότητες, κρίνονται ίσως και σε μη ποδοσφαιρικά δεδομένα, σε τακτικές κτλ. Είναι τα βλέμματα, είναι οι κινήσεις, είναι το τι λες, είναι το πώς πέφτεις στις φάσεις, πολλά διάφορα μικρά μυστικά, στα οποία, εντάξει, ελληνικά μυστικά, γιατί παγκοσμίως υπάρχουν μεγάλα παιχνίδια, αλλά σε κάθε χώρα τα δεδομένα αλλάζουν. Ναι. Άλλο το τι συμβαίνει σε ένα Manchester Liverpool, σε ένα ημιτελικό κυπέλλου, και άλλο το τι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Με τους γερητές, με τις συνθήκες, με τις έδρες, με τις συνήθειες των παικτών. Όλα αυτά τα μικρά στα οποία χρειάζεται μια εξοικείωση. Κατά ψέματα ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς καινούργιους παίχτες, οι οποίοι φέτος δηλαδή παίζουν στην ομάδα. Και εκεί νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον βλέπω ένα μικρό ζήτημα. Υπάρχει και αυτό το ζήτημα με τις προσωπικότητες και με τους χαρακτήρες που υπάρχουν μέσα στην ομάδα. Νομίζω ότι το έχεις δείξει και εσύ πολλές φορές. Είναι τα μεγάλα... Που μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος και να αντιληφθούν την κρισιμότητα και τη σοβαρότητα ενός τελικού όπως είναι ο σημερινός. Γιατί ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια έχει 3-4 παίκτες, ακόμη και ξένους, που μπορούν να καταλάβουν. Ναι, οι οποίοι έχουν 4-5 χρόνια στην Ελλάδα και έχουν εξοικειωθεί. Ακριβώς. Ακόμα δηλαδή ξέρουν και το πώς σκέφτεται ή το πώς σφυρίζει ο διαιτητής, ο κάθε διαιτητής. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα τα πάντα. Το τι θα πούν, το τι θα κάνουν, πώς θα προσεγγίσουν, πώς θα κινηθούν μέσα στο γήπεδο, τον κάθε αντίπαλο, τον κάθε διαιτητή. Μέτρο του είδους ο Μπέργκ σε αυτό. Και καλά, ναι, ο Μπέρκ το έχει κάνει επιστήμη. Αυτό. Και καλά κάνει, δεν το κατηγορώ. Πέρα από την ποδοσφαιρική του ικανότητα, την οποία όλοι δουλεύουν, γιατί νομίζω ότι είναι πράγματι ο καλύτερος παίκτης στο πρωτάθλημα, έχει πλέον συνηθίσει και σε όλα τα υπόλοιπα στην Ελλάδα και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει τα κάνει πλέον εκτήματα. Ακριβώς. Έχει αφομοιωθεί πλήρως με την ελληνική πραγματικότητα. Και έχει κι άλλους τέτοιους ο Παναθηναϊκός. Και είναι και ο Λέτο, ο οποίος δεν βγήκε η απόφαση μετά την πειθαρχική δίωξη που του ασκήθηκε, έτσι, ναι, ναι. Κανονικά. Αυτό που έκανε είναι ντροπή, βέβαια, είναι απαράδεκτο. Αλλά είναι και αυτό ένα κομμάτι που δείχνει πράγματα. Δείχνει ότι το ζει διαφορετικά. Επαναλαμβάνω, αυτό ξεφεύγει από κάθε όριο. Αλλά τέτοια πολλά μικρά, λιγότερο σοβαρά από αυτό το στήσιμο, παίζουν τον ρόλο τους. Παίζουν τον ρόλο τους. Υπάρχουν πολλές μικρές αλητίες μέσα σε ένα παιχνίδι, όπως φυσικά και η προσπάθεια να κλέψεις σφυρίγματα, την οποία εγώ δεν κατηγορώ, γιατί επαναλαμβάνω ότι και εγώ αν έπαιζα αυτό θα έκανα.
Δεν το κατηγορώ. Σκοπός ή όταν παίζω αυτό κάνω. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Και όποιος το παραδέχεται ζει σε άλλο πλανήτη. Παντού γίνεται αυτό. Ναι, ναι, ναι. Η προσπάθεια να κοροϊδέψεις το διαιτητή γίνεται παντού. Και σε κάθε φάση. Σε κάθε πλάγιο, σε κάθε φάουλ, είτε ασυναίσθητα είτε εσκεμμένα, όλοι προσπαθούν να πάρουν σφυρίγματα. Ισχύει. Ναι. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο 093 εδώ ρωτάει ο Πρίγιοβιτς σε τι κατάσταση βρίσκεται. Τον είδαμε χθες στο αεροδρόμιο. Είναι καλά. Ο Πρίγιοβιτς είναι καλά. Το ότι είναι καλά δεν είναι τώρα λόγια. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι δεν μετράει ούτε τι λέω εγώ, ούτε τι λέει ο Πρίγιοβιτς, ούτε τι λέει ο προπονητής. Μετράει τι λέει ο γιατρός. Σωστά. Δηλαδή είναι πολύ ξεκάθαρο ότι δεν μιλάμε απόλυτα για ιατρικό θέμα. Και ο γιατρός του ΠΑΟΚ έχει δώσει την έγκριση ότι ο Πρίγιοβιτς είναι καλά. Δεν κινδυνεύει, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα ρίσκου. Αυτό σημαίνει ότι είναι καλά. Πιστεύεις ότι μπορεί να τον δούμε κιόλας να πάρει λεπτά συμμετοχή σήμερα ή το παίρνει μια πρώτη γεύση? Κοίταξε, ναι, το είναι καλά σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει. Το αν θα παίξει έχει να κάνει και με την ετοιμότητά του αγωνιστικά. Φυσικά δεν πρόκειται να ξεκινήσει, ναι. Εντάξει, αυτό δεν είναι, θα ήταν αφύσικο. Αλλά η έκπληξη μιας παρουσίας στην 18άδα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Θα πεις βέβαια ότι τώρα, να μπει ο Πρίγιοβιτς θα πρέπει να βγει κάποιος άλλος. Και μάλιστα σε ένα μάτς όπου επιβάλλεται στην 18άδα να είναι και δύο νεαροί. Mm-hmm. Κάρο των 21. Είναι σύνθετο το ζήτημα. Ας κρατήσουμε το ότι από θεραπεία του αντί να διαρκέσει 6 εβδομάδες διήρκησε 4. Αντί ο Πρίγιοβιτς να είναι έτοιμος στις 25-26 Απριλίου είναι έτοιμος στις 12-13 Απριλίου, πόσο 12 σήμερα. 12, ναι. Στις 4 εβδομάδες δηλαδή που είχε πει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ότι εύχεται να είναι έτοιμος. Και εντάξει, το πιο μεγάλο άγχος είχε να κάνει με το δεύτερο μάτς. Στο δεύτερο μάτς θα είναι σίγουρα παρόν ο Σέρβος. Όπως θα είναι παρόν σαφώς και στο μάτς με το Μπλαντανιά στο πρωτάθλημα που προηγείται. Άρα δηλαδή για Πρίγιοβιτς κρατάμε ότι ιατρικά βάσει αυτών που ισχυρίζει το γιατρός του ΠΑΟΚ είναι καλά, δεν υπάρχει θέμα για την αποκατάστασή του, αλλά είναι θέμα φυσικής κατάστασης, γιατί έχει μείνει πίσω προφανώς, έχει χάσει προπονήσεις. Για το αν είναι απόλυτα έτοιμος, που σε τέτοια μάτς χρειάζεσαι έτοιμο πόλεμος ποδοσφαιριστές, για να πάρει κάποια πρώτα λεπτά συμμετοχής, έτσι. Ειδικά εδώ που δύο θέσεις στο πάγκο καταλαμβάνονται από τους νεαρούς, με βάση και τον κανονισμό στο κύπελο. Mm-hmm. Μάλιστα. Δημήτρη, από σχήμα πιθανό του ΠΑΟΚ έχουμε εικόνα? Εδώ πρέπει πάντα να προσέχουμε και να λέμε το τι δοκίμασε ο προπονητής. Mm-hmm. Το τι δοκίμασε συχνά με τον Ίβιτς είναι το ίδιο με αυτό που αποφασίζει την ημέρα του αγώνα. Αλλά, okay, άλλο η δοκιμή και άλλο τι θα σκεφτεί σήμερα να κάνει. Στη δοκιμή είχε τον Γλύκο, είχε τον Μαλεζά με τον Κρέσπο. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει με τον Βαρέλα, να ρισκάρει μια αλλαγή, γιατί τον Βαρέλα χθες έβγαλε το πρόγραμμα, αλλά θα είναι ρίσκο να ξεκινήσει. Ο Μάτος και ο Λέοβατς στα μπακ, πλάγια μπακ. Στο κέντρο δοκίμασε τριάδα με Κάνια, Τσίμερο και Σάχοφ. Και από εκεί πέρα στην επίθεση είχε Θανασιάδη, Ενρίκη και Μπίσεσβαλ. Αυτό έδειξε στο γήπεδο. Θα δούμε τι θα αποφασίσει και λίγο πριν την σέντρα και σε σχηματισμό αλλά και σε πρόσωπα. Αυτό που πάντως δοκίμασε δείχνει μια πιο επιθετική διάθεση. Ναι. Έχει πει και ο ίδιος ότι ο Ενρίκε και ο Μπίσεσβαλ, νομίζω ο Σακραίος, είναι παίχτες που θέλουν μια μεγαλύτερη προσπάθεια μέσω αμυντικά. Θέλουν μια μεγαλύτερη πειθαρχία και συνέπεια όταν η ομάδα αμήνεται. Ο ακραίος ποδοσφαιριστής είναι υποχρεωμένος να μαρκάρει, να αμήνεται, να ακολουθεί το αντίπαλο μπακ όταν η ομάδα του παίζει άμυνα. Και ο Ενρίκε λίγο δυσκολεύεται σε αυτό. Και ο Μπίσεσβαρ δυσκολεύεται. Και δεν είμαστε σίγουροι. Θα δούμε. Νομίζω είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει λίγο έξαλλο τον Ίβιτς σε διάφορα παιχνίδια. Για το αν γυρνάνε πίσω, αν μαρκάρουν, αν αμήνονται. Είναι το θέμα του Ίβιτς για αυτούς τους δύο. Θα το δούμε σήμερα. Φωνή έχεις καθόλου? Α, καλά.
Φωνή. Φωνή για το match, ναι. Δηλαδή, εσύ φεύγοντας από την Αθήνα το βράδυ 10-11, τι ώρα θα γυρίσετε, θα επιστρέψετε, με τι σκορ, με τι αποτέλεσμα θα ήσουν ικανοποιημένος? 0-3. Εντάξει, Δημήτρη, η Γιουβέντους. Τι να με πάω όλο την μπάλα. Είναι ικανοποιημένος, επειδή είπε θα έρθει έτσι το παιχνίδι. Εντάξει. Η ερώτηση ήταν ξεκάθαρη και ήταν και η απάντηση. Σου λέω όχι φωνή. Το τι θέλω εννοείται, τι θέλουμε όλοι είναι ξεκάθαρα. Και 0-5 θα σου πω εγώ και 0-10 θα σου πει ο Νίκος. Μιλάμε με λογικά κριτήρια. Εντάξει. Και προσέγγιση ορθολογική. Και όταν έχεις το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα σου, νομίζω το καλύτερο θα είναι να παίξεις το δεύτερο ματ έχοντας το 0-0 υπέρ σου. Αυτό λέω πάντα εγώ. Δεν θες δηλαδή εκτός έδρας γκολ. Δεν κατάλαβες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, λέω, το είναι πάρα πολύ καλό, θετικό, να ξεκινάς να πάρεις ένα αποτέλεσμα τέτοιο, το οποίο με το 0-0 στο δεύτερο μάτι να προκρίνεσαι. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Τώρα το κατάλαβα. Ωραία. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς τα ίδια λέμε. Μάλιστα. Αυτό σκέφτομαι. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη ρεβάνς στη Τούμπα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ θετικό για τον ίδιο. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να μιλήσετε εκεί τίποτα με τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, αν έχετε ακόμη συζητήσει, αν έχεις διαβάσει, έχεις πάρει κλίμα. Φαντάζομαι θα είναι κατάμεστη τηλεοφόρος, δεν το συζητώ. Ναι, έτσι, το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Και θα υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση για να απαντήσουν στο 3-0 της Κυριακής. Αυτό το κλίμα επικρατεί και το καταλαβαίνουμε. Την Κυριακή το καταλαβαίναμε. Το είπε ο Ζουνίδης ότι είναι επιθυμία του, ότι είναι στόχος του να πεισμώσουν όλοι για να δώσουν απάντηση στο σημερινό παιχνίδι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός θα μπει πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ παθιασμένα. Τα πρώτα λεπτά θα είναι σίγουρα κρίσιμα. Όλα αυτά αναμενόμενα είναι. Την απάντηση του ΠΑΟΚ περιμένουμε να δούμε στο γήπεδο. Στο γήπεδο, ναι. Ωραία. 1:10 φτάσαμε. Νομίζω δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις εσύ κάτι από Αθήνα. Θα σας ακούσουμε βέβαια 7 η ώρα και πολύ νωρίτερα με δεκάδες και κλίμα από λεωφόρο ζωντανά εδώ στον Λίμπερο 107 και 4 και μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Πρέπει να πούμε ότι ναι, εδώ έχουν έρθει κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ, ακόμα και μεμονωμένα, οι οποίοι ψάχνουν τον τρόπο να δώσουν το παρόν στη λεωφόρο. Είναι φίλοι που ακόμα θα πάνε και σε αγώνα μπάσκετ που έχει σήμερα η γυναική ομάδα εδώ στην Αθήνα. Είναι άνθρωποι που πραγματικά ζουν και αναπνέουν για τον ΠΑΟΚ. Που είναι μάχημοι εκεί στην Αθήνα. Και Θεσσαλονίκη, ναι, και Θεσσαλονικής που έχουν έρθει, αλλά και Αθηναίοι, οι οποίοι μας λένε ότι πραγματικά το πρόγραμμά τους, το ημερήσιο, ακόμα και το οικογενειακό, εξαρτάται από το ΠΑΟΚ. Τώρα είχα μια σύντηση και είναι φοβερά αυτά που ακούς. Μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν αντιλήφθηκες καθόλου, αν η τριάρα της Τούμπας, θα μου πεις τώρα, μιλάς για το μάτς πρωταθλήματος, ναι, προκάλεσε κάποια έτσι μικρή αναστάτωση, αν θέλεις, κάποιους τριγμούς, κάποιο θέμα στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού. Γιατί θέλω να σου πω ότι σε αντίστοιχη περίπτωση, μία τριάρα επί του ΠΑΟΚ, καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα θα είχαμε θέμα να συζητήσουμε μέχρι και μία ώρα πριν τη σέντρα του σημερινού παιχνιδιού. Τους βοηθάει το κρύβουν, νομίζω, το κρύβουν και τους βοηθάει το γεγονός ότι υπάρχει το σημερινό παιχνίδι. Ναι. Θα φανεί το πόσο πρόβλημα προκάλεσε αν ο Παναθηναϊκός δεν τα καταφέρει και σήμερα. Νομίζω θα βγουν σήμερα όλα. Ναι. Ναι. Προς το παρόν το κρύβουν και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί έχουν μεγάλο μάτς. Θέλουν να πατήσουν, γι' αυτό λέω ότι θα μπουν πάρα πολύ παθιασμένοι. Αν δεν τους βγει και ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει και σήμερα να τους κερδίσει, εκεί θα είναι διπλή η ζημιά. Και διπλό το όφελος του ΠΑΟΚ. Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Με τους υπόλοιπους θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε, πιστεύεις, αργότερα ή κάνουν τουρισμό εκεί στην Αθήνα? Όχι, είναι προσιλωμένοι. Είναι προσιλωμένοι στο στόχο και στη μεγάλη. Ο Σταύρος αυτή τη στιγμή μελετάει τα δεδομένα του αγώνα. Ωραία, κάνει ανάλυση. Ναι, ναι. Κάνει θα επικοινωνήσουμε να έχουμε και ένα σχόλιο από εκεί. Ναι, θα είναι πολύ διαβασμένος. Ωραία. Ευχαριστούμε. Έγινε, Δημήτρη. Καλημέρα, γεια. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Μπατζόγλου από την πρωτεύουσα. Φυσικά στην πορεία τη ημέρα θα ακούσετε όλου και του τρει που είναι εκεί. Θα είναι στη λεωφόρο. Μην ξεχνάτε FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526 για τις δύο λαμπάδες του ΠΑΟΚ
τις οποίες θα κληρώσουμε στις 2 η ώρα. 23-10-287-3-8 για τις δύο προσκλήσεις στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης, μεγαλύτερο θέμα της πόλης. Να πάτε από εκεί να δείτε το παιχνίδι σήμερα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και με Πάμπλο Γκαρσία εκεί. Ωραία. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις μέσα και από τη σελίδα του ΠΑΟΚ 24. Στο σχετικό θέμα που έχουμε ανεβάσει από εκεί, μπαίνετε, κάνετε ένα share και ένα comment, ή μάλλον ένα share και όχι μόνο και, όχι και comment μαζί. 30 μια κοινοποίηση για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, πρώτη ώρα μαζί μας και η Αναδομό και ο Μπειρατής. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα, να ασχοληθούμε και με το βόλιο λίγο παραπάνω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής. ΠΑΟΚ 24 σήμερα με εναλλακτικό team Ελένη Μπούντου, Νίκος Μοσχοβίτης στο μικρόφωνο. Ακούσαμε το Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Σε λίγο θα πάμε και στον Σταύρο Κόλκα. Δεύτερη ώρα μαζί μας είναι φυσικά τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και γαμπριάτικα, όλα στο Alter Ego. Ανατολικά στην Πασαλίου 85 στην Καλαμαριά, 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία στο Μιλάνο της Θεσσαλονίκης, όπως έχει αναφερθεί. Έχει υποθεί και αυτό στον αέρα της πόλης. Στα δυτικά. Και ο Φτίκας φυσικά δεύτερη ώρα μαζί μας, πλακίδια και είδη γηνής. Φτίκας 905-503 το τηλέφωνο. Επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων στην κάτω Τούμπα Πολών στη 739. Μην ξεχνάτε, FM για λαμπάδα στο 545-26. 2 η ώρα θα κάνουμε την κλήρωση για δύο λαμπάδες ΠΑΟΚ με φανέλα. Και 23-10-287-38 παίρνετε τηλέφωνο στη Μαριλής έξω και κλείνετε μία διπλή πρόσκληση για σήμερα στις 7 στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης, τη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης, να δείτε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Απεριόριστη μπύρα, πλούσια δώρα, ταξίδια και αυθεντικά προϊόντα του ΠΑΟΚ θα μπορείτε να τα κερδίσετε και βέβαια θα δείτε το παιχνίδι μαζί με Πάμπλο Γκαρσία σήμερα στις 7. Λοιπόν, πάμε Σταύρο Κόλκα. Σταύρο. Τι καλημέρα. Πρέπει να ξεκινήσουμε την κουβέντα που κάναμε στο διάλειμμα τώρα, αλλά όχι, δεν θα ξεκινήσουμε γιατί αυτό θα πει χοντράδες. Θα πει χοντράδες στον αέρα και δεν γίνεται. Τι έγινε, πείτε μου. Δεχόμαστε bullying. Δεν φίλε, τρώμε bullying γιατί δεν νηστεύουμε μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή είναι δυνατόν. Από ποιον? Εδώ πέρα έξω. Στο ραδιομέτωρο. Τα παιδιά εδώ πέρα του, ξέρω εγώ, του παπά. Εμείς είμαστε τα μαρτωλά παιδιά του ΠΑΟΚ 24. Εσύ καταλαβαίνεις ότι είσαι ο αρχιμαρτωλός της παρέας. Και δεχόμαστε μπούλινγκ εγώ και ο Νίκος. Δεν το αποποιείτε, ίσα ίσα το... Νομίζω ότι καμωρώνει κιόλας για τα παιδιά. Πήρα μια μπριζόλα 14 ευρώ αγορά προχθές. Ναι. Την έβαλα σκάλα να πάρει κρούστα για 1,5 λεπτό η κάθε πλευρά και την πέταξα στο φούρνο. Ήταν σαν να άφαγα ένα βουβάλι, δηλαδή ήταν 1,5 κιλό. Ένα ναι, πράγμα. Αλλά δεν κάνει όμως, δεν κάνει. Δεν κάνει. Θα πάει στην κόλαση, λέει εδώ πέρα. Ήτανε φυτοφάγα. Ναι. Τα βάφτισες και εμείς το ίδιο κάνουμε. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά είναι, ρε φίλε, ο καθένας επιλέγει ό,τι γουστάρει. Έτσι. Τι γίνεται εκεί? Πολύ καλός καιρός. Εξαιρετικός. Ηρεμία. Ναι. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι κάπου στην Αθήνα. Α, θα είναι και στη Λεωφόρο δηλαδή. Λογικά, ναι. Ναι. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή. Καλά, ναι, εντάξει. Αλλά είναι κάπου στην Αθήνα, δεν είναι και μικρή πόλη, είναι η αλήθεια. Ναι. Γενικά υπάρχει μια σιωπή που υποδηλώνει ένα στρες, ένα άγχος, μια αναμονή για το παιχνίδι. Όλοι το έχουμε αυτό, πόσο μάλλον αυτοί που παίζουν ή ο προπονητής. Εντάξει, όταν το έχω εγώ που θα κάτσω σε μια καρέκλα και θα λέω αυτό που βλέπω. Καλά. Φανταζόμαστε... Δεν το λες και πολύ ήρεμα αυτό, πάθη κάθε φορά, εντάξει. Τρία πακέτα τσιγάρα. Ναι, ναι. Βέβαια. Αυτό, ναι. Όταν εγώ λοιπόν έχω άγχος, όταν ο Σακισλόγου κάθεται να πούμε με τα χέρια της τσέπης και πηγαίνει πάνω κάτω που είναι και έντεχνος, όταν ο Μπατζόγλου έχει το βλέμμα της απορίας που δεν ξέρεις αν είναι για το παιχνίδι ότι γιατί παντρεύτηκε 13 χρονών. Έχει το βλέμμα χανταμπάκι που όπως όρισε χθες. Ναι, αυτό. Αυτό το βλέμμα, ναι. Το έπεσα στο κουβά με το LSD μικρός. Ωραία, ναι. Αντιλαμβάνεστε πόσο άγχος μπορεί να έχουν οι παίκτες και ο προπονητής σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Εντάξει. Το βλέπεις και στους άλλους αυτό το άγχος, δηλαδή σου είσαι... Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε και κοιόμαστε. Όλοι. Δεν είναι δηλαδή
Δεν είναι φόβος. Δεν μου λες αυτό που μην παρεξηγηθώ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό... Δεν είναι φόβος. Είναι η αναμονή. Είναι πάντα σε έναν μεγάλο αγώνα συμβαίνει αυτό. Δεν έχεις όρεξη για πολλά, είναι η αλήθεια. Προσπαθείς να είσαι συγκεντρωμένος, να είσαι όσο πιο χαλαρός γίνεται, ωραία, να σκεφτείς όσο πιο σωστά γίνεται, να διώξεις τις φοβίες από πάνω σου και να είσαι έτοιμος να μπεις στον αγωνιστικό χώρο να κάνεις τη δουλειά σου. Ναι. Τι πρέπει να κάνεις σήμερα ο ΠΑΟΚ, πιστεύεις, για να φύγει... Να βάλει γκολ. Ναι, να βάλει γκολ, έτσι. Με τι αποτέλεσμα, ρώτησα και πριν για τον Δημήτρη, μου λέει με ένα 0-3, χαίρο πολύ, του είπαμε ένα 0-3, όλοι ευχαριστημένοι, αγκαλιασμένοι θέλει, και σπίτια ρε, μας. Όχι τι θα γίνει. Ναι, πώς το βλέπεις, δηλαδή φεύγοντας από την Αθήνα, εσύ με τι αποτέλεσμα θα είσαι ικανοποιημένος, θα σου βγει η φωνή στο αεροδρόμιο. Εντάξει τώρα, τι θα είμαι ικανοποιημένος, με το 1-2. Με το 1-2, ναι, πολύ καλό. Ναι. Μιλάμε τώρα για εφικτά σενάρια. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα είμαι ικανοποιημένος με το 1-1. Και θα πώς... είμαι ικανοποιημένος με το 0-1. Θα είμαι αδιάφορος με το 0-0. Γιατί όχι, είναι όχι, πολύ το... δύσκολο το αποτέλεσμα. Το 0-0 είναι πολύ περίεργο αποτέλεσμα, όντως. Ναι. Είναι πολύ περίεργο αποτέλεσμα. Τώρα από εκεί και πέρα θα είμαι απολύτως απογοητευμένος άμα χάσουμε 2-0. Ναι. Θα είμαι νευρικός αν χάσουμε 1-0. Μάλιστα. Είναι μερικά πράγματα που... Εντάξει, από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ το Παναθηναϊκό στην Τούμπα του έχει βάλει σε 2 χρόνια σε 300 ημίχρονα, εντάξει. Mm-hmm. Σωστό. Αλλά δεν είναι εξαιρετικά πίθανο να κρυθούν, να κρυθεί κάτι ουσιαστικά σήμερα. Σήμερα είναι... Αλλά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι παίζει πρώτο παιχνίδι εκτός. Που παραδοσιακά τον βολεύει. Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει αποκλείσει και τους τρεις παίζοντας με 2-0 πρώτο αγώνα. Στην Τούμπα έχει αποκλείσει και τους τρεις. Τον Παναθηναϊκό 4-0, τον Ολυμπιακό 3-0, την ΑΕΚ 3-0 στην παράταση. Άρα δεν είναι σήμερα η τελική αναμέτρηση. Θα δούμε. Όλα τα παιδιά είναι στο ίδιο επίπεδο, πρέπει να καταλάβουν ότι είναι μια ημέρα που το ομαδικό πνεύμα πρέπει να επικρατήσει. Η αυταπάρνηση και η σωστή τακτική συμπεριφορά, η συγκέντρωση. Να. Και από εκεί και πέρα δεν χωράει, δηλαδή ατομικότητα, δεν χωράει, ξέρω εγώ, το προσωπικό όφελος, δεν χωράνε πράγματα τα οποία θα αλλοιώσουν την ομαδική λειτουργία. Γιατί αυτό είναι το ατού του ΠΑΟΚ. Έναντι του αντιπάλου του. Είναι πιο δεμένη ομάδα, είναι πιο τακτική ομάδα, είναι πιο αθλητική ομάδα, υστερεί σε προσωπικότητα. Καμιά φορά η ομαδική λειτουργία είναι αυτή που αρκεί για να βγάλει προσωπικότητα το σύνολο ως ομάδα. Και αυτό θα πρέπει να είναι στο μυαλό των παιχτών. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Περισσότερα θα έχουμε να πούμε το απόγευμα, 7 η ώρα. Στην περιγραφή θα είσαι εσύ, ο Δημήτρης και φυσικά και ο Άκης που είναι στην παρέα σας. Ναι, ναι, έχουμε να προσθέσουμε κάτι από εκεί, γιατί θα κάνουμε και μια παρένθεση στο Βόλιο. Είπαμε νωρίτερα με ενδεκάδες, με Πρίγιοβιτς, με το κλίμα από το αεροδρόμιο και με τον Δημήτρη. Ωραία. Τα πολλά λόγια είναι φτώση. Ωραία. Λοιπόν, θα δούμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψει αναλόγως στο σκορ. Σε αποδεσμεύουμε. Ωραία. Για την ώρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον κέντρο Σταύρο Κόλκα από Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε... Έδωσε σκορ και συνέστημα. Πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι στην 4 λεπτά. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να γευτείς λαχταριστό κοτόπουλο σχάρας άνεφωστον ή κοτόπουλο σούβλας μόνο στο Grill House Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Εγώ πάντως, φιλαράκι, μια συμβουλή θα σου δώσω. Μη σε πιάσεις το στόμα της η πεθερά σου, γιατί κάηκες. Έχει μια γλώσσα, να, με το συμπάθι. Βρε δεν πά να λέει, σαν τη γλώσσα της πεθεράς 35 εκατοστών με το συμπάθιο από το γυράδικο στον Εύωσμο δεν έχει. Grill House το γυράδικο. Δοκίμασε τώρα τη γλώσσα της πεθεράς σε αφράτη μπακέτα 35 εκατοστών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Με ζουμερό χειροποίητο γύρο χοιρινό οικοτόπουλο ή καταπληκτικό ελασσονίτικο να γλύφει στα δάχτυλά σου. Grill House το γυράδικο. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Τηλέφωνο delivery 2310-75-75-78 για όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Γιατί το γυράδικο γλώσσα έχει και μιλιά δεν έχει. Λοιπόν,
Πριν πάμε, στο βόλεϊ και μεγάλε, στον Γιάννη. Πάμε καπάκι βόλεϊ. Λες και να κλείσω μια και καλή. Νομίζω καλύτερα. Πα... Όχι, να πάμε. Ωραία, ωραία. Για πες, για πες. Να δώσουμε, ναι, πριν πάμε στο διάλειμμα τελικά, να δώσουμε ότι η K15 του ΠΑΟΚ που βρίσκεται στην Μπολόνια πέτυχε την πρώτη της νίκη, πρώτο μάτς, πρώτη νίκη για την K15 στο τουρνουά We Love Football. Υψηλές πτήσεις έτσι για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ συνεχώς. Μπράβο, σε μεγάλο τουρνουά. Ωραία, ταξίδια. Αυτά. Κάνουμε. Λοιπόν, πάμε και επανερχόμαστε με βόλε και τα όσα έγιναν. Επανερχόμαστε για να μιλήσουμε και για το παιχνίδι του χθεσινού του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και βέβαια και για τα επόμενα που έρχονται, γιατί η σειρά είναι σε εξέλιξη και στο βόλε. 2,87 και 3 οχτάρια για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για το Regency Casino με Pablo Garcia, άφθονη μπύρα. Όσοι είστε άνω των 21 ετών, καλείτε και κερδίζετε μια διπλή πρόσκληση. Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή Break. Με λίγο πάω 24 στα διαλύματα του Break. Κατάλαβες ότι πέρασε η ώρα. Όχι. Εντελώς. Όχι, και εκτός από αυτό, έχεις και τους άλλους δύο, τους προηγούμενους, οι οποίοι βγαίνουν 12 και 10. Κάτσε ρε φίλε, τι βγαίνεις 12 και 10, περίμενε, το τρελής γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε για περίπου ένα τέταρτο ακόμα, εδώ είμαστε. Πήραμε κλίμα από Αθήνα, μιλήσαμε με Δημήτρη Μπατζόγλου, με Σταύρο Κόλκα. Μας μετέφεραν. Κυρίως απόψεις και τα τελευταία νέα, έτσι κι αλλιώς φτάνοντας στον κήπο θα τα μάθουμε και με ενδεκάδες ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν και όλα αυτά. Εγώ γιατί έχω εντύπωση ότι ο Πρίγκιπας θα παίξει. Βασικός. Ναι. Βασικός. Ναι, έτσι μου έχει κολλήσει. Να, έτσι μου έχει κολλήσει. Εντάξει, δεν θα μου κάνει εντύπωση εμένα που σε βγήκα να γίνει. Τέλος πάντων, οκ. Αν παίξει και βασικός, βάλει και κανένα γκολ, εντάξει. Okay. Ναι. Να προσκυνήσουμε. Θα το δούμε. Αυτό. Λοιπόν, έχετε στείλει και για λαμπάδες. Έχει βγει άκρη τι έχει γίνει χθες ή ακόμα αρκετά... είμαστε σε φάση ψαξίματος. Ακόμη το ότι είναι τρομοκρατικό δεν το λένε ανοιχτά. Ναι. Ακόμη είναι σε φάση ψαξίματος. Σοκαριστικό, έτσι. Ναι, φυσικά και σοκαριστικό, εννοείται. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, δικέφαλε. Αλάτι πιπέρι. Δε πιο μήνυμα διαβάζει εσύ. Τόσα μήνυματα που φέρνει εδώ πέρα, αυτό διαβάζει. Τάχα, δεν ξέρει ποιο το στείλε. Φυσικά, γι' αυτό το διάβασα. Και για λαμπάδες έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Δύο λαμπάδες κληρώνουμε σήμερα με φανέλα έτσι, του ΠΑΟΚ. Έτσι. Και προσκλήσεις, τελευταίες προσκλήσεις για Regency Casino και Θέατρο Βεργίνα. Διπλή πρόσκληση δωρεάν για όσους καλέσετε τώρα στο 287 και 3 οχτάρια. Για να πάτε σήμερα εκεί να παρακολουθήσετε το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης. Αν είστε άνω των 21 ετών, λοιπόν, προλάβετε για να πάρετε μια διπλή πρόσκληση με Pablo Garcia στην παρέα σας. Έτσι. Και να δείτε το παιχνίδι από εκεί και να. Πανηγυρίσετε, εκνευριστείτε. Έτσι και θα είμαστε στο πρόγραμμα. Βρίσετε, είναι όλα αυτά. Βρίσετε, δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα μεγάλη εβδομάδα. Θέλω μεγάλη... να προσέχεις. Αυτή την εβδομάδα δεν βρίζουμε. Δεν βρίζουμε. Δεν κάνει. Αρκετό bullying έφαγα έξω. Δεν κάνει. Θέλω και εδώ δεν μέσα. Κάνει. Πρέπει άμα σου έρθει, παιδί μου, το κρατάς μέσα σου. Λοιπόν. Πάμε και στο βόλεϊ όμως. Θα πάμε και στο βόλεϊ φυσικά σε λίγο, καθώς και αυτά τα παιχνίδια του Πάγκου Παναθηναϊκού ξεκίνησαν από χθες. Μία πολύ δύσκολη νίκη έτσι όπως ήρθε για τον ΠΑΟΚ στο tie break στο 5ο set. Ένα ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 2-0, είχε ένα πολύ καλό πρώτο σετ, ένα μέτριο δεύτερο, αλλά είχε δύο πολύ άσχημα τρίτα και τέταρτα σετ. Παραλίγο να το πληρώσει, αλλά στο πέμπτο σετ έβγαλε αντίδραση. Αντίδραση, έδειξε καλή ψυχολογία και νομίζω ότι ένας από τους λόγους που έβγαλε αυτή την αντίδραση και την ψυχολογία ήταν δύο παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο, ο Γιάννης Οτακουρίδης και ο Τύρος Σωτηρίου. Που αλλάξαν κάπως την εικόνα του αγώνα εκείνη την ώρα και έναν από τους δύο τον έχουμε μαζί μας, τον Σωτήριο Σωτηρίου. Μαζί και τον Γιάννη έχουμε πρώτα. Α, το Γιάννη έχουμε, ωραία. Γιάννη, ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, τι γίνεται. Καλώς το μεσημέρι. Όλα Γιάννη, καλά, αυτό το blackout στο τρίτο και τέταρτο σετ, πώς εξηγείται, θα μας πεις. Εκεί που έδειχναν όλα έτσι ένα ήρεμο απόγευμα μεγάλη Τρίτη, να τελειώσουμε νωρίς με ένα 3-0 και να κοιτάξουμε το παιχνίδι τη Πέμπτη. Αλλά δεν πας πάω και εσύ, έτσι δεν γίνεται. Ήρεμα και πάω δεν πάνε μαζί. Ναι, καλά. Κοίταξε, όταν δίνεις καταρχάς να πούμε ένα ολόκληρο σετ, γιατί ο Πάκου είχε 45 λάθη και τα 25 ήταν χαμένα σερβίς, όταν δίνεις μόνο ένα σετ, έτσι δωρό, ό,τι και να βρεις μετά είναι λίγο... λίγο. Εντάξει, στο τρίτο και τέταρτο σετ έδειξε ο Πάκου ότι είχε κούραση στο παιχνίδι του, δηλαδή και ο Τάντε έδειξε ότι... που βλέπετε όλοι ότι έχει και βαρύ κορμί ο Βραζιλιάνος, έδειξε ότι κουράστηκε. Δεν βγήκαν και κάποιες επιθέσεις από την ομάδα, στάθηκε και ο τυχερός ο Παναθηναϊκός σε 2-3 φάσεις και εκεί πέρα κάπου ξέφυγε το πράγμα για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, εγώ βλέπω όμως κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν τα παρατηρεί ο κόσμος, όπως ότι... Για πες. Στο πρώτο σετ, ας πούμε, όλοι λένε ότι ο ΠΑΟΚ είχε καταπληκτική εικόνα. Για μένα όμως το σετ που είχε ο ΠΑΟΚ καταπληκτική εικόνα ήταν το δεύτερο. Ναι. Όταν βρίσκεσαι σε... όταν δίνει ο αντίπαλος έχει τρεις φορές την ευκαιρία να πάρει το match, έχει τρεις φορές set ball και εσύ το γυρνάς και παίρνεις το set, νομίζω ότι... Εκεί δείχνεις χαρακτήρα, δείχνεις αντίδραση... Ακριβώς. Νομίζω ότι στο τρίτο και το τέταρτο set ήταν συνδυασμός κούρασης και χαλάρωσης, θα πω εγώ,
Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει και ο Σωτήρης ο Σωτηρίου. Σε λίγο τον έχουμε μαζί μας. Συμφωνώ με τον Νίκο απόλυτα ότι κωδικό σημείο η τριπλή αλλαγή σε Πασαδόρο που έγινε Τερζής, Σωτηρίου και Τρακόλου. Έχεις δίκιο, ναι. Ξαναμπήκε ο Πετκοβίτς μετά, αλλά μπήκε ο Τερζής, αν θυμάστε, στο tie break. Ωραία, ας πάμε να μας τα πει καλύτερα ένας πρωταγωνιστής, Γιάννη, να φιλοξενήσουμε τον Σωτήρη τον Σωτήριο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σωτήρη, τι γίνεται? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλα καλά? Όλα καλά, μια χαρά. Εδώ ο Γιάννης μας λέει ότι το καλύτερο σετ του ΠΑΟΚ χτες, που περιέγραψε σαφώς και το παιχνίδι για το Λίμπερο 107,4 και ήταν στο γήπεδο, ήταν το δεύτερο. Δεν ξέρω εσύ, Σωτήρη, πώς το είδες. Στο τρίτο, τέταρτο μίλησε λίγο η κούραση. Αρχικά ήθελα να δώσω καλημέρα στην ομάδα μου για αυτή τη δική. Σαφώς. Και ένα ευχαριστώ στον παδού που ήταν για άλλη μια φορά στην πλευρά μας. Βέβαια. Ήθελα να πω ότι ξεκινήσαμε πολύ δυνατά στα δύο πρώτα σετ. Προηγηθήκαμε 2-0 και νομίζω μετά λίγο χαλαρώσαμε, λίγο δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι και δώσαμε δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να μπει στο παιχνίδι. Αλλά εκεί δίνω τις, εκεί πιστεύω ότι φταίει που έγινε το παιχνίδι έτσι. Νομίζω στο πέμπτο σετ πάλι ήμασταν συγκεντρωμένοι όπως έπρεπε και μπορέσαμε και πήραμε αυτή. Σωτήρη, η εικόνα της ομάδας στα δύο σετ που τα έχασε ήταν πολύ κακή, δηλαδή φάνηκε να την παίρνει πάρα πολύ από κάτω. Μετά από 2-3 χαμένες, ας πούμε, επιθέσεις και όλα αυτά με τον Παναθηναϊκό, πήρε μια διαφορά. Σου έβγαλε εντύπωση ότι πολύ δύσκολα θα γυρίσει το παιχνίδι. Και αν μου, μου επιτρέπεις, Νίκο και Σωτήρη, νομίζω ότι το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια του φετινού ΠΑΟΚ. Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω ότι. Ευτυχώς δεν το πλήρωσε το tie break, έτσι. Είναι match που έχουν ξαναγίνει αντίστοιχα πράγματα. Έτσι. Απλά άλλαξε αυτή τη φορά. Χάνεται λίγο η συγκέντρωση, γίνονται κάποια λάθη και μετά δεν έχουμε τη δύναμη να ανταπεξέλθουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε αντιπίθεση ώστε να καλύψουμε τη διαφορά. Νομίζω ότι είναι η συγκέντρωση με το θέμα. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι άλλο. Δηλαδή και στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό ήμασταν μπροστά 2-0 και καταφέραμε και χάσαμε 3-2. Ούτε εμείς δεν το πιστεύαμε πως χάσαμε. Δηλαδή νομίζω ότι είναι η συγκέντρωση. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μέσα στις προπονήσεις και είναι στο χέρι μας να γίνει αυτό. Okay. Από την άλλη όμως, άμα δούμε το θετικό, γιατί μένουμε στα δύο χαμένα σετ, στο πέμπτο, ο ΠΑΟΚ και αντέδρασε και έδειξε για μένα και το βάθος του ΠΑΟΚ και με τη δική σου είσοδο, και με του Τακουρίδη και με τον Τερζή. Κοιτάξτε, φέτος έχει αποδείξει η ομάδα ότι παίρνει πολύ μεγάλη βοήθεια από τον ΠΑΟΚ. Και εγώ και άλλα παιδιά. Νομίζω, εντάξει, είχαμε την έλευση του Στάραβιτ που ήταν τραυματίας και όλη μαζί η ομάδα έπρεπε να δώσουμε κάτι παραπάνω και να καλύψουμε αυτό το κενό. Και ο Σακόβλη και εγώ προσπαθήσαμε να το πετύχουμε αυτό και νομίζω στο τέλος πάνηκε και με τη δικιά μου βοήθεια, ώστε να πάρει η ομάδα αυτή τη σημαντική νίκη. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια και για την ψυχολογία μας, ώστε να είμαστε τη Μεγάλη Πέμπτη ακόμα πιο δυνατοί για να τελειώσουμε αυτή τη. Αυτή θα είναι η επόμενη ερώτησή μου, έτσι όπως ήρθε η νίκη χθες, αν παίρνετε περισσότερη όθηση και περισσότερη ψυχολογία για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, το οποίο δεν αργεί, είναι μέσα σε ένα 48ωρο αύριο το βράδυ στις 9. Και αν το βλέπεις, ήταν διαφορετικό το παιχνίδι της Πέμπτης, έτσι. Ήταν πολύ σημαντικό που πήραμε αυτή τη νίκη και για ψυχολογία και την ψυχολογία μας. Και νομίζω ότι την Πέμπτη θα είναι, αν όχι πιο εύκολο, άμα είμαστε συγκεντρωμένοι, θα είναι πιο εύκολο για να πάρουμε αυτή τη νίκη. Και ελπίζουμε να έχουμε και το κόσμο μαζί, γιατί μας βοηθάει, μας δίνει πολύ μεγάλη όθηση. Γιάννη, δεν ξέρω εσύ που το είδες το παιχνίδι, αν παρατήρησες πράγματα από κοντά, περισσότερα από εμάς από την τηλεόραση, για να ρωτήσεις τον Σωτήρη. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Σωτήρη με αυτό το σερβίς τι γίνεται. Ναι, αυτό δεν την άκουσα. Αυτό το σερβίς. Το σερβίς. Κοιτάξτε, το σερβίς είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας του αθλητή. Εντάξει, είναι με τη μέρα, δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι. Εντάξει, την Πέμπτη μπορεί να παίξει και να έχει όλη η ομάδα πολύ καλό σερβίς. Είναι λόγω ημέρας για αυτό, τη ψυχολογία. Νομίζω ότι για να κάνουμε κάτι σε επαγγελματικούς, για να πάμε καλά και για να κάνουμε κάτι στο πρωτάθλημα, πρέπει να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις ρωτήσει κάτι άλλο. Εγώ να κάνω μία παρένθεση, γιατί δεν ξέρω, ο Παναθηναϊκός έβαλε στην κουβέντα του χθες και την διαιτησία. Δεν ξέρω αν θέλει ο Σωτήρης να σχολιάσει κάτι. Γιάννη, εσύ θα μας πεις από την πλευρά του Παναθηναϊκού ποια ήταν τα παράπονα και γιατί ακριβώς φώναζε ο Παναθηναϊκός χθες. Ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο η διαιτησία. Τώρα ένα-δύο λάθη πάντα γίνεται και για τις ομάδες. Ναι. Νομίζω ότι δεν έπαιξε ρόλο. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να
έχει τη δικιά του άποψη, αλλά και αυτοί ξέρουν ότι δεν θέλει αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι νομίζω. Mm-hmm. Γιάννη. Εγώ θέλω να κάνω λίγο πρώτα μια ερώτηση στον Σωτήρη. Ναι, 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 βέβαια. Χθες είπε ο Ανδρέας, ο Ανδρεάδης, ότι παιδιά δεν μας νοιάζει, λέει, να κερδίζουμε 3-2, λέει, 3-0-3, ένα θέμα να κερδίζουμε. Εσύ, Σωτήρη, συμμερίζεις αυτήν την άποψη ότι ακόμα και με 3-2 και παρότι την κούραση που μπορεί να έχεις έξτρα με τα 5 σετ, το σημαντικό είναι να παίρνεις τη νίκη και ακόμα έχει με 3-2, ή θα πρέπει και ο ΠΑΟΚ να, ας πούμε, τη μεγάλη πέμπτη το παιχνίδι, να καθαρίσει και ένα παιχνίδι σε ένα τρίπι 3-0 και να έχει ένα έξτρα, μια έξτρα ψυχολογία παραπάνω με την ομάδα. Γιατί η ποιότητα και η δυνατότητά σας νομίζω ότι υπάρχει και δεν νομίζω ότι αυτές τις ποιότητες από κανέναν. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε δεύτερος για πρώτη φορά στην ιστορία του. Έτσι. Και το μόνο που δεν κατάφερε να πάρει τα τέρπη, αλλά άμα ξεκινήσω να σκεφτώ τι έγινε το καλοκαίρι, πόσοι παίχτες χτυπήσανε και πόσοι αλλάξανε και πόσοι ήρθανε, νομίζω ότι θα πάθουμε πονοκέφαλο. Εντάξει, δεν το νομίζω, η ομάδα είχε υπερπλήρης και είχε πολλές αποτυχίες. Εντάξει, αυτό συμβαίνει στις ομάδες και ειδικά όταν κάνεις πρωταθλητισμό και έχεις να παίξεις σε τόσο διοργανώσεις, είναι λογικό να υπάρχουν αποτυχίες. Τώρα για αυτό που είπε ο Ανδρέας, θα συμφωνήσω μαζί του, γιατί εδώ που έχουμε φτάσει μετράει νομίζω το αποτέλεσμα και η νίκη. Δεν μετράει ούτε τόσο η εμφάνιση, ούτε αν είναι 3-0-3-1-3-2. Και το θέμα της κούρασης νομίζω δεν, πλέον δεν μας επηρεάζει καθόλου. Νομίζω ότι είναι όλοι οι παίκτες πανέτοιμοι να παίξουν ακόμα και 10 σετ σε 2 μέρες. Ναι. Νομίζω ότι η νίκη είναι αυτή που μετράει και το ξέρετε και εσείς οι ίδιοι, γιατί όποιος πανηγυρίζει στο τέλος είναι ευχαριστημένος. Σωστά. Ελπίζουμε να πανηγυρίσει το τέλος. Κάτι ακόμα μου, αν μου επιτρέπετε. Ναι, 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 ναι. Σωτήρη, χθες είδαμε ότι είχε καλή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, αλλά στο 5ο σετ, όταν εκείνη η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα με τις εκατέρωθεν αντιδράσεις, είτε με τον Ρακέλ, είτε με τον βοήθεια προπονητή του Παναθηναϊκού, γενικά στην ένταση πάνω, εκεί και ο κόσμος ξέσπασε. Και μαζί με τον κόσμο είδε και μια ομάδα να ξεσπάει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ. Γενικά, ήταν ένα παιχνίδι όπου υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Και από τον κόσμο υπάρχει πίεση και από τη διοίκηση και γενικά θέλαμε να ξεσπάσουμε και εμείς, γιατί είχαμε χάσει, όπως είχατε πει προηγουμένως, όλα τα τέρπι και νομίζω δεν μας αξίζει αυτό μέχρι τώρα που έχει γίνει. Και είναι λογικό όταν υπάρχει τόσο ένταση να κάποια τέτοια πράγματα να δημιουργείται ένταση και είναι λογικό για μένα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι παράλογο. Ωραία. Γιάννη, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο τον Σωτήρη Σωτηρίου. Εμείς ελπίζουμε να χαμογελάσουμε και την Πέμπτη το βράδυ, 9 η ώρα το παιχνίδι. Νομίζω ότι στο Παλατάκι οφείλει να έχει μια πολύ πιο διαφορετική, πιο γεμάτη εικόνα από αυτήν που είχε χθες. Το Παλατάκι έχει δείξει πώς μπορεί. Βεβαίως, έχει δείξει πώς μπορεί να γίνει η έδρα σε τέτοια παιχνίδια και πώς μπορεί να παίξει ρόλο, έτσι, και στην ψυχολογία των αθλητών και στην ψυχολογία ολόκληρης της ομάδας. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη το βράδυ. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια. Γιάννη, δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να προσθέσεις κάτι, έτσι, κανένα παραλυπόμενο χθες, γιατί και τι γίνεται με το Στάροβιτς κιόλας, Γιάννη, και αν υπάρχει περίπτωση να αγωνιστεί αύριο, έτσι. Όταν ρωτήσαμε τον coach χθες το βράδυ, αυτό το παιχνίδι, αν θα παίξει, είπε ότι είναι αμφίβολο. Δεν τον βλέπει να παίζει προσωπικά, αλλά είπε ας περιμένουμε και την απόφαση του γιατρού. Αλλά τα σημάδια είναι ότι δεν θα παίξει. Μιλάμε για πρόβλημα στον Αφιένα με ζαλάδες. Ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στον Αφιένα, έκανε κάποιες εξετάσεις το πρωί, γιατί το πρόβλημα δεν έσχασε το απόγευμα. Ήταν από το πρωί που παίχτης ενημέρωσε την ομάδα ότι δεν αισθάνεται καλά, ότι νιώθει ενοχλήσεις, ότι πονάει ο Αφιένας του. Έγιναν οι εξετάσεις, δεν έδειξαν κάτι το σοβαρό ή το συγκλονιστικό. Το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει μυϊκός πόνος, καταλαβαίνεις ότι δεν παίξαν χάπι και ηρέμνης. Και πόσο μάλλον στον Αφιένα, το οποίο είναι, νομίζω, κομικό σημείο του σώματος μας. Σαφώς. Μακάρι το παλικάρι να είναι πρώτα γερό και από εκεί πέρα, αν είναι να παίξει, να σε παίξει και στην Κυψέλη. Και επειδή πρέπει να είμαστε και σωστοί, στη φάση που λέτε χθες το 13-11 στο 5ο σετ, όπως φαίνεται και από το βίντεο, Είχε γίνει λάθος. Ναι, όπως γίνεται όντως, όπως φαίνεται από το βίντεο, όντως όλη η ομάδα του ΠΑΟΚ, δηλαδή και οι έξι παίκτες, είχαν τοποθετηθεί μια θέση μπροστά από την θέση που έπρεπε να βρίσκονται. Ναι. Εντάξει, αυτό τώρα για να καταλάβετε,
κανονικά στα ξένα πρωταθλήματα ο δεύτερος διαιτητής έχει ένα μόνιτορ μπροστά του που τα ελέγχει και δεν γίνονται αυτά τα λάθη. Για να το ελέγξει αυτό στην προκειμένη τώρα οι διαιτητές της χθεσινής αναμέτρησης και για να μην κάνουν το λάθος, πόσο μάλλον σε ένα παιχνίδι που πάει στο tie break, θα πρέπει να δουν το φύλλο αγώνα. Γιατί όταν ξεκινάει το παιχνίδι, οι δύο διαιτητές δηλώνουν τις θέσεις. Και βάζει τις θέσεις τις οποίες δηλώνουν στην αρχή, τότε το κάνουν. Αν περνούσε το φιλέ, αν περνούσε το σερβίς του Μελγερέχο, θα γινόταν αντιληπτό με τη μία από τους διαιτητές. Επειδή δεν πέρασε η μπάλα στο φιλέ, δεν έγινε αντιληπτό. Αλλά νομίζω ότι οποιοσδήποτε διαιτητής και να ήταν στο χθεσινό παιχνίδι, δεν θα το καταλάβαινε αν δεν την μπάλα δεν παίρνει από το φιλέ. Γιατί συνήθως, αν θυμάστε, έχει γίνει και στον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ φέτος αυτό με τον Σαφράνοβιτς, στο παιχνίδι που έχασε ο ΠΑΟΚ, που διαμαρτύρεται και έντονα ο ΠΑΟΚ, πέρασε η μπάλα στο φιλέ και τότε αντιλήθηκε το λάθος ο διαιτητής. Γιάννη, φωνή θα έχεις φτιάξει μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Ναι. Αυγά, χτυπητά και τσάι. Και τσάι με μέλι εκεί για... Και λίγο ήρεμα, Γιάννη φίλε, εντάξει, δηλαδή πάνε λαβέριες νύχτες, δεν γίνονται φίλε αυτά τα πράγματα, θέλουν λίγο... Τελειώσαμε. Πρέπει να ρίξει... Α, τελειώσαμε βέβαια. Ωραία, οπότε μέχρι Πέμπτη θα έχεις επανέλθει. Έγινε. Βεβαίως, έχουμε και Ραφαήλ Γκαϊντατζή. Λίγο νηστεία και λίγο προσευχή ρε φίλε, είναι και μεγάλη εβδομάδα, άντε. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Γιάννη. Λοιπόν, φτάσαμε δύο. Ωραία. Να δώσουμε τις δύο λαμπάδες. Ναι, ανέβασε λίγο. Α, δώσε λίγο ώρα. Ναι, δώσε ώρα. Η ώρα είναι δύο. Ενοικίασε το όχημα της επιλογής σου από την Nova Rent-A-Car στο 2310 488 680 με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και απεριόριστα χιλιόμετρα. Χρειάζεστε να νοικιάσετε αυτοκίνητο για επαγγελματικούς ή λόγους αναψυχής? Χρειάζεστε ένα οικονομικό και αξιόπιστο αυτοκίνητο που θα το παραλάβετε και θα το παραδώσετε όπου εσείς επιθυμείτε? Nova Rent-A-Car. Η έμπειρη εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη καλύπτει κάθε σας ανάγκη με υψηλού επίπεδου υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων. Με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και απεριόριστα χιλιόμετρα, η Nova Rent-A-Car σας παρέχει την επιλογή που ζητάτε. Nova Rent-A-Car 2310 488 680 στη σελίδα μας στο Facebook και στο novarentacar.gr. Λοιπόν, φίλε Θωμά Τσιανάκα, 2310-283-8 παίρνει τηλέφωνο για διπλή πρόσκληση, όχι μήνυμα. Θα σε δηλώσουμε. Αφού έστειλε μήνυμα, okay. Χρεώθηκε, θα σε δηλώσουμε. Ωραία. Λοιπόν, πα εκεί με την ταυτότητά σου στο Regency Casino σήμερα λίγο 6-6.30. Έτσι. Και μπαίνετε μέσα παρέα με Παύλο Γκαρσία για να δείτε το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Να δώσουμε Νίκο λαμπάδες. Για πες δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 27. Το 1 και το 27. Το 1 και το 27. Λοιπόν. Καρπενήσεις. Θανάσης είναι ο ένας νικητής. Καρπενήσης, λογικά πρέπει να έχει κάτι το Καρπενήσης, δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς, έστω και παλιότερα. Ωραία. Και η Ειρήνη Νικολαίδου είναι η δεύτερη νονά. Ένας νονός και μία νονά θα πάρουν τη λαμπάδα να την πάνε στα βαφτιστήρια τους. Λαμπάδα ΠΑΟΚ. Με φανέλα. Με φανέλα ΠΑΟΚ. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερη ώρα μαζί μας ήταν ο Φτίκας. Τα είδη γηγενή του Φτίκα στην κάτω Τούμπα Απόλλων στη 39. Πλακίδια και είδη γηγενής. Επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων στον Φτίκα με δωρεάν μεταφορά των προϊόντων στο χώρο σας. Και φυσικά μαζί μας δεύτερη ώρα και η Alter Ego με τα ανδρικά της ενδύματα και σε γαμπριάτικα και σε κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες. Όλα αυτά στην Alter Ego, ανατολικά στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85, δυτικά στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12 και φυσικά μέσω ίντερνετ στο Alter Ego Fashion. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Το απόγευμα. Η προσοχή είναι στραμμένη στη λεωφόρο. Ακριβώς, είναι και οι τρεις εκεί, και ο Δημήτρης ο Πατζόγλου και ο Σταύρος ο Κόλγας και ο Άκης ο Αξιλόγλου είναι όλοι εκεί. Οπότε θα έχετε από νωρίς πολύ ενημέρωση και ρεπορτάζ βέβαια και τη μετάδοση του αγώνα και στην πορεία μετά το παιχνίδι. Όλο το ρεπορτάζ από τη λεωφόρο. Είπαμε σήμερα το ενδιαφέρον είναι σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Το μεγαλύτερο μέχρι το επόμενο, έτσι όπως και το κάνουμε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον ΠΑΟΚ και χρόνια πολλά λοιπόν. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ραντεβού πάλι αύριο λίγο μετά τις 12.